11 Νοεμβρίου. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής τιμούν τους βετεράνους τους. Αυτό το βίντεο έχει σκοπό να αναδείξει ένα όνομα που τίμησε δύο πατρίδες. Αμερική και Ελλάδα. Ένα ελληνικό όνομα που ακούγεται σε ολόκληρη την Αμερική και τιμάται ως σήμερα για τον ηρωισμό του, αναδεικνύοντας για άλλη μια φορά το θάρρος της ελληνικής ψυχής. Γεώργιος Διλβόης, με ψευδώνυμο «Ο Έλληνας ο Φοβερός». Ο Γεώργιος Διλβόης γεννιέται στην ελληνική πόλη Αλάτσατα, στη Μικρά Ασία, όπου είναι Οθωμανική Τουρκία τότε, κοντά στη Σμύρνη, στις 5 Φεβρουαρίου 1896. Ο πατέρας του μεταναστεύει στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής το 1908 και ο Γεώργιος τον ακολουθεί το 1910, μένοντας αρχικά στο Σόμερβιλ της Μασαχουσέτης. Επιστρέφει στην Ελλάδα δύο χρόνια μετά, το 1912, ως εθελοντής στον ελληνικό στρατό, για να πολεμήσει και στους δύο Βαλκανικούς πολέμους, στον πρώτο Βαλκανικό πόλεμο, το 1912, και στον δεύτερο Βαλκανικό πόλεμο, το 1913. Επιστρέφοντας στο Σόμερβιλ, πηγαίνει σχολείο, δουλεύει και αργότερα υπηρετεί εθελοντικά στον Αμερικάνικο στρατό στα σύνορα του Μεξικού, το 1916 και το 1917. Παίρνει τιμητική αποστρατεία, αλλά αποφασίζει να επιστρέψει στον Αμερικάνικο στρατό, πολεμώντας στη Γαλλία κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Ο Διλβόης, λοιπόν, είναι μέλος της 26ης μεραρχίας των Γιάνκης, που φτάνει στη Γαλλία το φθινόπωρο του 1917. Τον Ιούλιο του 1918 του ανατίθεται η αποστολή να ελέγχει το σιδηροδρομικό σταθμό στην περιοχή Μπούρεσες. Εκεί είναι που ο Διλβόης χάνει τη ζωή του πάνω στη μάχη με ώρα θανάτου 9:30 το πρωί της 18ης Ιουλίου 1918. Τον Ιανουάριο του 1919, μετά το θάνατο του Διλβόη, ο στρατηγός του Βορειοανατολικού Τμήματος απονέμει μετάλλιο τιμής στο Γεώργιο, παραδίδοντάς το στον πατέρα του, ο οποίος λέει: «Υπό άλλες συνθήκες θα θρηνούσα για το θάνατο του γιού μου, αλλά όταν έμαθα για τον τρόπο που πέθανε, είμαι υπερήφανος που έδωσε τη ζωή του με τιμή για τη θετή του πατρίδα, τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Ήρθαμε σε αυτή τη χώρα από τη Σμύρνη, όπου γεννήθηκε το αγόρι μου και τα άλλα μου παιδιά, εκεί όπου νιώσαμε και καταλάβαμε τους διωγμούς των Τούρκων». Ο Διλβόης θάβεται αρχικά σε Αμερικάνικο νεκροταφείο στη Γαλλία. Κατόπιν όμως αιτήματος του πατέρα του, θάβεται αργότερα στη γενέτειρά του Αλάτσατα, που είναι μια κατεξοχήν ελληνική πόλη. Μετά από μια νεκρόσιμη πομπή στους δρόμους της γενέτειράς του, με 17.000 πενθούντες να παρακολουθούν, το φέρετρό του, ντυμένο με αμερικάνικη σημαία, τοποθετείται στην Ελληνοορθόδοξη Εκκλησία. Το 1922 όμως, τα τουρκικά στρατεύματα ανακαταλαμβάνουν τη Σμύρνη και τη γύρω περιοχή από τους Έλληνες. Η εκκλησία λαϊλατείται και ο τάφος του Διλβόη βεβηλώνεται. Η αμερικάνικη σημαία κλέβεται από το φέρετρο του Διλβόη. Το φέρετρο ανατρέπεται και μετά, σύμφωνα με αφήγηση του επισκόπου Ιωάννη Κάλου, τα οστά του Ελληνοαμερικανού ήρωα του πολέμου σκορπίζονται από τους μανιώδεις επιδρομής. Ο πρόεδρος Warren Harding εξοργίζεται και στέλνει το πολεμικό πλοίο USS Litchfield στην Τουρκία το Σεπτέμβριο του 1922 για να ανακτήσει τα Λείψανα. Ο Χάρντινγκ ζητάει και λαμβάνει επίσης επίσημη συγγνώμη από την τουρκική κυβέρνηση. Τα Λείψανα του Διλβόη συλλέγονται και ένας Τούρκος τιμητικός φρουρός παραδίδει το φέρετρό του, καλυμμένο με αμερικάνικη σημαία, σε μια ομάδα απόβαση στη Σμύρνη. Τα Λείψανά του μεταφέρονται στο USS Litchfield και επιστρέφουν στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Στις 12 Νοεμβρίου 1923 θάβεται με πλήρεις στρατιωτικές τιμές στο Εθνικό Κημητήριο του Άρλιγκτον, όπου η ταφόπλακά του ανακηρύσσει την ιδιότητά του με το μετάλλιο της τιμής.
Ένα άλλο στοιχείο που κάνει την ιστορία του Διλβόη ακόμη πιο δραματική έχει να κάνει με το μετάλλιο τιμής που του απονέμεται μετά το θάνατό του. Αυτό έχει καταλήξει στα χέρια της αδερφής του, η οποία μετά την καταστροφή της Σμύρνης παραμένει μόνιμα στην Κρήτη. Κατά τη διάρκεια όμως του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, οι Ναζί λαιλατούν το σπίτι της και αφαιρούν το μετάλλιο του Διλβόη. Λίγα χρόνια μετά το τέλος του πολέμου βρίσκεται το κλεμμένο μετάλλιο. Τον Απρίλιο του 1999, με εντολή του τότε Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, το μετάλλιο απονέμεται πάση θυσία στον ανιψιό του Γιώργο Ροζάκη. Ο Γεώργιος Διλβόης τιμήθηκε από 4 συνολικά Αμερικάνους Προέδρους, τους Woodrow Wilson, Warren Harding, Calvin Coolidge και Bill Clinton. Δημόσια κτίρια έχουν ονομαστεί προς τιμή του και έχουν στηθεί αγάλματα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Στην Ελλάδα υπάρχουν δρόμοι με το όνομά του, στις Νέα Σμύρνη, στο Βύρονα, τη Χίο και το Ηράκλειο Κρήτης και άγαλμά του στην ομώνυμη πλατεία της Νέας Ερυθρέας. Σε επιστολή προς τον πατέρα του εκλειπώντος Αντώνιο Διλβόη, ο στρατηγός George Brigadier αναφέρει: «Ένας απόγονος της φυλής του Ξενοφόντα και του Λεωνίδα έχει αποδείξει το δικαίωμά του να μιλάει ισότιμα με αυτές τις ηρωικές ψυχές. Σε καταστάσεις υποταγής και πίστης στη θετή του πατρίδα, ανέτρεψε το παρόν επιδεικνύοντας εκείνες τις ηρωικές ιδιότητες των Ελλήνων προγόνων του από τους οποίους προέρχεται».